Τα ρολά των διαγνωστικών του κέντρων και των πολυατρίων του στην Κρήτη κατεβάζουν ιδιώτες εργαστηριακοί γιατροί, συμμετέχοντας σε εβδομαδιαία απεργία από την ερχόμενη Δευτέρα, αντιδρώντας κυρίως στο clawback που, αν και εφαρμόστηκε την περίοδο των μνημονίων, όπως λένε, παραμένει σαν θηλιά που απειλεί τη βιωσιμότητά τους. Έχουμε φτάσει, πράγμα το οποίο μπορεί να μην το πιστεύουν πολλοί, κάθε μήνα από τα ποσά που οφείλει να δώσει σε κάθε εργαστήριο ΕΟΠΗ να μην δίνει το 60 με 70%. Δεν είναι δυνατόν ένα εργαστήριο να δέχεται το clawback που πολλές φορές υπερβαίνει και το 40%. Είναι θέμα βιωσιμότητας των εργαστηρίων. Δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί αυτό. Με το clawback, όπως εξηγούν, που λειτουργεί ως κόφτης στην πληρωμή των εξετάσεων που ήδη έχουν εκτελέσει για τους ασθενείς, οι ίδιοι βρίσκονται να λαμβάνουν τα μισά ή και λιγότερα από τα χρήματα που τους οφείλονται από τον ΕΟΠΗ, που γίνεται διπλά ασφικτικό αν υπολογίσει κανείς ότι για να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των ασθενών, προϋπόθεση είναι να έχουν τα πιο εξελιγμένα μηχανήματα και πιστοποιήσεις, τα κόστη των οποίων αδυνατούν να τα καλύψουν με τις περικοπές που υπομένουν. Εννοείται ότι στηρίζουμε τις δράσεις τους. Έχει προσφύγει και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στο Συμβούλιο Επικρατείας για την κατάργησή του, διότι πραγματικά πάρα πολλοί συνάδελφοι θα αναγκαστούν να κλείσουν τα μικροβιολογικά τους εργαστήρια. Θα σας πω κάτι τραγικό. Ένας συνάδελφος έπαθε ανακοπή και πέθανε, μικροβιολόγος. Τα παιδιά του έκαναν αποποίηση της κληρονομιάς γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν το χρέος του ΕΟΠΗ. Η κατάσταση στο χώρο της υγείας στο πεδίο των εργαστηριακών γιατρών θυμίζει βόμβα, υπό το βάρος μιας πίεσης που οδηγεί καθημερινά, όπως λένε, σε λουκέτα εργαστηρίων που είναι εκτεθειμένα σε χρέη. Ζητάνε να έχουμε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που εμείς οφείλουμε να έχουμε για να προσφέρουμε την υπηρεσία υγείας όσο μπορούμε σε ανώτερα επίπεδα. Παρ' όλα αυτά όμως, φανταστείτε, δάνεια, υπαλλήλους, ISO, πιστοποιητικά. Και πώς θα βγουν αυτά? Το αίτημα για απόσυρση του clawback και αναπροσαρμογή με τα σημερινά δεδομένα του προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ στηρίζουν ως αίτημα και οι ιατρικοί σύλλογοι, διευκρινίζοντας ότι μια πιθανή μαζική χρεοκοπία πολυιατρίων ή διαγνωστικών κέντρων, που δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, θα μπορούσε να έχει τη διάσταση βόμβας για τη δημόσια υγεία. Δηλαδή το σύστημα θα πιεστεί, θα καταρρεύσει. Δεν γίνεται να οι εργαστηριακοί ιατροί και τα μικροβιολογικά εργαστήρια, τα τεχνολογικά εργαστήρια πρέπει να συνεχίζουν να δουλεύουν. Πρέπει να τα στηρίξουμε. Και δεν είναι αυτό το οποίο γίνεται με το clawback, είναι πραγματικά κάτι αδιανόητο.